επίσης τη χρόνια αρθρίτιδα του γόνατος, πόσο ακριβής μπορεί να είναι μια επέμβαση αρθροπλαστικής, πόσο επώδυνη ή ανώδυνη μπορεί να είναι και πόσος χρόνος χρειάζεται με τις σύγχρονες τεχνικές ελάχιστης επεμβατικότητας, σε λίγο στην εκπομπή μας. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε μία ακόμη εκπομπή της Ίασης. Η αρθροπλαστική γόνατος είναι μία από τις επεμβάσεις που συναντάται πολύ συχνά πλέον στο δυτικό κόσμο. Το πιο βασικό όμως είναι ότι η επιστήμη και η τεχνολογία συνδυάζονται μαζί για να έχουμε ένα άρτιο και επιτυχημένο αποτέλεσμα και όλα αυτά να γίνουν βεβαίως με τον λιγότερο τραυματικό τρόπο. Η επαυσιμένη πραγματικότητα είναι πλέον μια νέα τεχνική, η οποία στην χειρουργική έρχεται να δώσει ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα, κυρίως στην ακριβή τοποθέτηση των ενθεμάτων σε μια άρθρωση. Για το θέμα λοιπόν αυτό, κοντά μας έχουμε τον δόκτωρα Βασίλη Σακελαρίου, χειρουργό ορθοπαιδικό. Γιατρέ, καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, να είστε καλά. Χαρά μας. Λοιπόν, πάμε να τα πάρουμε λίγο από τη σειρά που πρέπει, γιατί πρέπει να κατανοήσουμε καταρχάς πότε είναι αναγκαία μια αρθροπλαστική γόνατος. Μία αρθροπλαστική γόνατος εφαρμόζεται σε περιπτώσεις που έχουμε φθορά των αρθρούμενων επιφανειών του γόνατος, δηλαδή του χόνδρου που ακουμπάει ο μυρός με την κνήμη ή ο μυρός με την επιγονατίδα ή όταν έχουν καταστραφεί και τα δύο ή τα τρία διαμερίσματα μαζί. Διαμερίσματα εννοούμε αυτές τις επιφάνειες που ακουμπούν μεταξύ τους. Όταν η φθορά είναι πολύ έντονη, προηγμένη, όταν έχουμε δηλαδή μία αρθρίτιδα όπου ακτινολογικά έχει φτάσει στο τελικό στάδιο, σε ένα στάδιο 4 όπως το λέμε εμείς επιστημονικά, και όταν ο ασθενής βέβαια έχει ενοχλήματα, δηλαδή έχει πόνο, δυσκαμψία, δυσκολία στη βάδιση, δυσκολία στο να ανέβει, να κατέβει σκαλοπάτια, τότε και εφόσον έχουμε εξαντλήσει όλα τα συντηρητικά μέτρα που μπορούμε να δώσουμε, να συστήσουμε στον ασθενή μας και αυτά έχουν αποτύχει, τότε οδηγούμαστε στην χειρουργική επέμβαση, στην πρόταση για χειρουργική επέμβαση με ολική αρθροπλαστική του γόνατος ή μονοδιαμερισματική αρθροπλαστική στην περίπτωση που έχουμε ένα μόνο διαμέρισμα που έχει φθορά. Πριν φτάσουμε όμως στην αρθροπλαστική γόνατος, γιατί κακά τα ψέματα, είναι πολύ δύσκολο για κάποιον να υποβληθεί σε μια επέμβαση, όσο ατραυματική και να είναι, και να αντικαταστήσει μια ολόκληρη άρθρωση. Σωστή. Υπάρχουν προγενέστερα στάδια στα οποία μπορούμε με πιο συντηρητικούς τρόπους να αντιμετωπίσουμε την αρθρίτιδα στο γόνατο. Υπάρχουν πάρα πολλά μέσα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πριν καταλήξουμε στην χειρουργική επέμβαση. Πρώτα απ' όλα στα αρχικά στάδια, μία απλή μείωση του σωματικού βάρους, καθημερινή άσκηση για ένα 20 λεπτό, σωστή συμπεριφορά όσον αφορά τη διατροφή μας, μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ. Φυσικοθεραπείες μπορούν να βοηθήσουν πάρα πολύ στη μείωση των συμπτωμάτων που προκαλεί η αρθρίτιδα και στη βελτίωση της λειτουργικότητας του γόνατος. Ωστόσο όμως, εδώ ακριβώς υπάρχει αυτό που λέμε το αυγό του Κολόμβου. Πώς ακριβώς αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα όταν ο ασθενής είναι παχύσαρκος, γιατί δεν μπορεί να μετακινηθεί. Και εσείς σαν χειρουργοί ορθοπαιδικοί του λέτε ότι ξέρεις πρέπει να χάσεις βάρος προκειμένου να μην καταπονείς την άρθρωση του γόνατος τη μία ή και τις δύο και από την άλλη πλευρά αυτό το άτομο σου λέει δεν μπορώ να μετακινηθώ. Δεν μπορώ να περπατήσω, οπότε δεν μπορώ να χάσω και εύκολα βάρος. Αυτό ισχύει, το αντιμετωπίζουμε πάρα πολύ συχνά σε πολλούς ασθενείς. Μιλάμε όμως για τη συντηρητική θεραπεία σε άτομα που βρίσκονται σε πολύ πρώιμα στάδια αρθροπάθειας και επομένως ακόμα και σε αυτούς τους παχύσαρκους ασθενείς υπάρχει δυνατότητα με άλλα μέσα, απλά παυσίπονα, λήψη αντιφλεγμονωδών φαρμάκων, παραγόντων που βοηθούν στην συντήρηση, στη διατήρηση του αρθρικού χόνδρου όπως είναι σκευάσματα γλυκοζαμίνης, χονδροϊτίνης κλπ. Ενέσιμα φάρμακα που κάνουμε στο γόνατο όπως είναι το υαλουρονικό οξύ, οι βιολογικοί παράγοντες όπως είναι μπλαστοκύτταρα ή PRP, τα οποία όλα αυτά μπορούν να συντελέσουν στη μείωση του πόνου κυρίως και στη βελτίωση της λειτουργικότητας εφόσον συνδυάζεται και με την κατάλληλη φυσικοθεραπευτική φροντίδα του ασθενούς. Άρα μιλάμε πλέον για μια συντηρητική αντιμετώπιση των συμπτωμάτων και όχι των αιτίων του προβλήματος. Σωστά. Όλα αυτά έχουν αποδειχθεί επιστημονικά με πολλές βιβλιογραφικές αναφορές και με μελέτες που έχουν γίνει σε πολύ μεγάλες πληθυσμιακές ομάδες. Ότι καμία από αυτές τις μεθόδους δεν μπορεί να βοηθήσει στην τροποποίηση της νόσου. Δηλαδή, ένας ασθενής που πρόκειται να καταλήξει σε ένα τελικό στάδιο νόσου θα καταλήξει έτσι κι αλλιώς. Εμείς αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι η διαδρομή του μέχρι το τελικό στάδιο να είναι όσο γίνεται περισσότερο ανώδυνη και με καλύτερη διατήρηση και του τρόπου με τον οποίο βαδίζει, περπατάει, λειτουργεί,
αλλά και με την καλύτερη δυνατή ποιότητα ζωής όσον αφορά το τι θα κάνει μέχρι να καταλήξει το χειρουργείο. Υπάρχει όριο ηλικιακό προκειμένου κάποιος να επωλήθει σε μια αρθροπλαστική γόνατος? Όχι πλέον. Αυτό το παρελθοντικό νούμερο που υπήρχε σαν το 65, που ακούμε πολύ συχνά ότι είναι τα χρόνια του ασθενούς πάνω από τα οποία η βιολογική ηλικία, πάνω από την οποία θα πρέπει να υποβληθεί σε αρθροπλαστική, δεν ισχύει. Ένας ασθενής που είναι 40 ετών και έχει μια πολύ βαριά αρθρίτιδα του γόνατος, του ισχύου ή οποιασδήποτε άλλης άρθρωσης, όπου τεκμηριωμένα μπορούμε να του αλλάξουμε την ποιότητα της ζωής του και την λειτουργικότητά του, θα πρέπει να υποβληθεί τότε που το έχει ανάγκη. Δεν μπορεί να περιμένει 20 χρόνια πονώντας και μη λειτουργώντας σωστά για να υποβληθεί σε αρθροπλαστική. Δηλαδή, και για ποιο λόγο υπήρχε αυτό το παλιό σκεπτικό? Ναι. Γιατί δεν υπήρχε δυνατότητα αναθεώρησης, ή η αναθεώρηση ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη επέμβαση. Λέγοντας αναθεώρηση, εννοούμε την αλλαγή του φθαρμένου του παλιού εμφυτεύματος και η τοποθέτηση ενός νέου εμφυτεύματος. Και τα εμφυτεύματα τα σύγχρονα έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ σχεδιαστικά και όσον αφορά την ποιότητα των υλικών, επομένως και έχουν πάρα πολύ μειωμένη φθορά στον χρόνο. Έχουν μεγαλύτερη αντοχή λοιπόν στον χρόνο. Άρα, αλλά σε σχέση ακόμα με το παρελθόν, πόσο έχει αυξηθεί ο κύκλος ζωής αυτών των εμφυτευμάτων? Υπάρχουν εμφυτεύματα πλέον που διαρκούν και 25 και 30 χρόνια με πολύ μεγάλη άνεση, χωρίς καμία τροποποίηση στην λειτουργία της ίδιας της πρόθεσης. Ενώ στο παρελθόν ένας μέσος χρόνος ζωής ήταν περίπου στα 10-15 έτη για το γόνατο. Άρα ήταν δεδομένη μια αναθεώρηση. Ήταν μια δεδομένη μια αναθεώρηση, ειδικά όταν η τοποθέτηση του εμφυτεύματος, γιατί είχαμε και αυτά τα τεχνικά προβλήματα στο παρελθόν, ότι δεν γνωρίζαμε ακριβώς ή δεν μπορούσαμε να το υποστηρίξουμε τεχνικά, διεγχειρητικά, την σωστή ορθή τοποθέτηση ενός εμφυτεύματος της παλαιότερης γενιάς. Αυτό που έχει αλλάξει επίσης είναι ότι έχει αλλάξει και η φιλοσοφία της αλλαγής του, αυτό που λέμε αλλαγή του γόνατος, που το ακούει ή το λέει ο κόσμος. Πλέον δεν είναι αλλαγή της άρθρωσης του γόνατος, αλλά αλλαγή της επιφάνειας του γόνατος. Δεν αλλάζουμε το οστό και την αρθρική επιφάνεια εξ ολοκλήρου. Δεν πηγαίνουμε και αφαιρούμε τμήμα του μυρού, τμήμα της κνήμης και όλο το ό,τι υπάρχει ενδιάμεσα. Όπως γινόταν παλιά. Οι παλιές επεμβάσεις ήταν περισσότερο ακροτηριαστικές. Δηλαδή κόντυνε, να το πω έτσι, το οστό. Όχι, δεν κόντυναν. Έμπαινε ένα εμφύτευμα το οποίο αποκαθιστούσε την. Ένα καινούριο, ένα ανταλλακτικό επιτρέψτε. Ένα ανταλλακτικό το οποίο ήταν αρκετά πιο ογκώδες. Έπρεπε να μπουν ενδομιελικοί οδηγοί και ενδομιελικά εμφυτεύματα. Δηλαδή, μάλιστα, για να στηριχτεί λοιπόν να στηριχτεί το καινούργιο εμφύτευμα. Ναι, η σύγχρονη εποχή είναι εδώ και πολλά χρόνια βέβαια, είναι ότι αλλάζουμε μόνο την επιφάνεια του γόνατος, δηλαδή ξύνουμε πρακτικά μία φλίδα του χόνδρου και φτάνουμε στο υποχόνδριο οστό, το οστό βρίσκεται κάτω από το χόνδρο, και υποκαθιστούμε το πάχος που έχει φθαρεί και που έχουμε ξύσει. Αν έχουμε χαλάσει δηλαδή 9 χιλιοστά, βάζουμε ένα εμφύτευμα 9 χιλιοστών. Πολύ σημαντική πάντως αυτή η εξέλιξη της τεχνολογίας, γιατί τελικά κερδισμένος πάντα είναι ο ασθενής. Βέβαια. Μάλιστα. Προηγουμένως μιλήσατε όμως για αυτήν την πολύ σημαντική ειδοποιώ διαφορά σε ό,τι αφορά την σωστή τοποθέτηση ενός εμφυτεύματος. Στο παρελθόν γινόταν, να το πω έτσι, λίγο στα τυφλά η τοποθέτηση? Πότε δεν γινόταν στα τυφλά. Πάντα υπήρχαν συγκεκριμένες οδηγίες τόσο από την εταιρεία που κατασκευάζε το εμφύτευμα, όσο και από τις μελέτες που κάναμε εμείς οι γιατροί για να δούμε ποια είναι η σωστότερη συμπεριφορά του εμφυτεύματος όσον αφορά τη λειτουργικότητά του. Ωστόσο, διεγχειρητικά είχατε τη δυνατότητα να εξετάσετε ακριβώς την εμφύτευση? Υπήρχαν πάντα οδηγοί, είτε ενδομυελικοί, δηλαδή που τους βάζαμε μέσα στον αυλό του μυρού και της κνήμης, είτε εξομυελικοί, σαν ένα εργαλείο τέλος πάντων που μας δείχνει οδηγούς τον άξονα, έναν οδηγό που μας δείχνει τον άξονα του γόνατος και όλο τον άξονα του ποδιού, και με βάση αυτό γίνονταν η τοποθέτηση του εμφυτεύματος. Αυτοί όμως οι οδηγοί πολλές φορές, επειδή έπρεπε να συγκρίνουμε την παραλληλότητα του μυρού και της κνήμης με τον εξωτερικό οδηγό, αυτό μπορούσε να ξεφύγει και από την σωστή παρατήρηση του ίδιου του γιατρού, είτε να αποκλίνει μηχανικά, να είναι ένα φθαρμένο υλικό, ένα φθαρμένος εξωτερικός οδηγός που να παίζει κατά πολλές μοίρες κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης. Μία μοίρα διαφορά στην τοποθέτηση με ένα παλαιό σύστημα, με τους οδηγούς αυτούς που λέτε,
Τι επιπτώσεις θα μπορούσε να έχει στην άρθρωση? Στο παρελθόν η ακρίβεια δεν ήταν της μίας μοίρας, ήταν των πολλών μοίρων. Αυτό ήταν το άσχημο. Mm-hmm. Ότι έπρεπε να επιβεβαιώσουμε την τοποθέτηση σε ένα εύρος τιμών και να κάνουμε και ανάλογες τροποποιήσεις ώστε να λειτουργεί σωστά το γόνατο. Το πλεονέκτημα των νέων μεθόδων, είτε αυτά είναι προκατασκευασμένοι οδηγοί, είτε είναι ρομποτικά μηχανήματα, είτε είναι πλοηγοί, είτε είναι augmented reality για το οποίο θα μιλήσουμε τώρα, είναι ότι μας δίνουν με πάρα πολύ μεγάλη ακρίβεια, με ακρίβεια χιλιοστού και με ακρίβεια μοίρας, με απόλυτη ακρίβεια δηλαδή, να φτιάξουμε, να σχεδιάσουμε ένα γόνατο ή να προσχεδιάσουμε την τοποθέτηση του εμφυτεύματος προς χειρουργείου, ώστε η τοποθέτηση να γίνει με άριστο τρόπο, με γνώμονα την ανατομία του κάθε ασθενούς ξεχωριστά. Και δηλαδή να κάνουμε μια εξατομίκευση στην τοποθέτηση του εμφυτεύματος. Και να μπορεί και να ελέγχετε την ώρα που κάνετε την επέμβαση. Βεβαίως, να γίνεται και αυτό το validation, δηλαδή η επιβεβαίωση ότι αυτό που έχουμε κάνει είναι αυτό που έχουμε προσχεδιάσει. Μάλιστα. Τώρα, ας υποθέσουμε λοιπόν ότι εγώ είμαι ασθενής και έρχομαι στο ιατρείο σας. Ναι. Και σας λέω, γιατρέ, έχω ακούσει για ρομποτικά, έχω ακούσει για υποβοηθούμενα συστήματα μέσω υπολογιστή, έχω ακούσει χίλιες δυο διαφορετικές επεμβάσεις. Ναι. Ο ασθενής είναι αυτός που επιλέγει και αν ναι, τι πρέπει να επιλέξει, τι του συστήνεται σε κάθε περίπτωση? Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι ένας σύγχρονος χειρουργός δεν μπορεί να είναι απομακρυσμένος από τη σύγχρονη τεχνολογία, όσο και καλός χειρουργός να είναι. Δεν μπορεί ποτέ το μάτι ή το ζύγισμα με το δάχτυλο να είναι καλύτερο από αυτό που μπορεί να μας δώσει με πλήρη αξιοπιστία ένα ηλεκτρονικό μηχάνημα που λειτουργεί με γυροσκόπια, με σύγχρονες τεχνικές, με ρομποτικά εργαλεία, με οθόνες που είναι πάρα πολύ υψηλής ανάλυσης και με trackers που είναι οδηγούς, δηλαδή, που βλέπουν την κίνηση του γόνατος, αισθητήρες που βλέπουν ανά πάσα στιγμή την κίνηση του γόνατος κατά τη διάρκεια του χειρουργείου. Αυτό είναι σαν να λέμε ότι επιστρέφουμε στην εποχή των παγετώνων. Των σπηλαίων στην χειρουργική. Των σπηλαίων. Ναι. Ερχόμενος ένας ασθενής στο δικό μου ιατρείο, είναι δεδομένο ότι θα έχει μια αντιμετώπιση που θα αφορά τη χρήση ενός από αυτά τα σύγχρονα εργαλεία για τα οποία μιλάμε, για τη σύγχρονη χειρουργική του γόνατος. Μάλιστα. Είναι σαν να συγκρίνουμε έναν υπολογιστή του, ένα κομπιουτεράκι του 1980 με ένα υπερσύγχρονο υπολογιστή του 2021, 2022, 2023, 2030. Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο κατανοώ πάντως είναι ότι ο ασθενής στη σύγχρονη επιστήμη σας, στη σύγχρονη χειρουργική, ναι, το κέντρος που μπορεί να έχει είναι για την ελάχιστα επεμβατική χειρουργική, κάτι το οποίο με όλα αυτά που μου προαναφέρατε σε ό,τι αφορά την τοποθέτηση κάποιων οδηγών στο μοιραίο οστό ή ακόμη και στην κνήμη, σίγουρα αποφεύγεται. Δεν έχει τόσες τομές, δεν έχει τόσες οπές. Σωστά. Όλα αυτά τα σύγχρονα εργαλεία μας δίνουν τη δυνατότητα πλέον να μην έχουμε την ανάγκη να εκθέσουμε, να ανοίξουμε το γόνατο σε πολύ μεγάλη έκταση για να μπορούμε να έχουμε οδηγά σημεία πάνω στα οποία θα στηριχτούμε για να κάνουμε την ορθή τοποθέτηση του εμφυτεύματος. Μπορούμε να περιορίσουμε λοιπόν πάρα πολύ τις χειρουργικές μας τομές. Ένα χειρουργείο πλέον μπορεί να γίνει γόνατος, μπορεί να γίνει με μία τομή κάτω από 10 εκατοστά όταν το γόνατο είναι σε έκταση ή περίπου 15, 12, 15 εκατοστά όταν αυτό είναι σε πλήρη κάμψη. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο, γιατί έχουμε τη δυνατότητα με τη χρήση των εξωτερικών ηλεκτρονικών συστημάτων να μπορούμε να διαπιστώσουμε πολύ μεγάλη ακρίβεια πού βρίσκεται η κνήμη, ο μυρός και οι αρθρικές επιφάνειες ανά πάσα στιγμή στο χρόνο και στο χώρο και να επιλέξουμε πώς θα γίνει η σωστή τοποθέτηση του εμφυτεύματος. Αυτό είναι το μεγαλείο της σύγχρονης τεχνολογίας και της βοήθειάς της στη χειρουργική. Από ναι, την άλλη πλευρά, η χειρουργική τεχνική αφορά μόνο το χειρουργό. Κάθε χειρουργός είναι διαφορετικός ως προς το σεβασμό των μαλακών μορίων. Αυτό δεν μας το προσφέρει η τεχνολογία. Πρέπει να είμαστε εκπαιδευμένοι σωστά σε τεχνικές ελάχιστης επεμβατικότητας, δηλαδή να μην παρεμβαίνουμε σε ιστούς οι οποίοι είναι πάρα πολύ σημαντικοί για τη λειτουργία του γόνατος. Να το πούμε απλά. Να μην κόψουμε τένοντες, να μην κόψουμε συνδέσμους που είναι απαραίτητοι για τη σωστή λειτουργία και που οι παρέμβασεις αυτούς δημιουργούν και αυξημένο πόνο με τα εγχειρητικά. Άρα, γιατρέ, σε σύγχρονη λοιπόν ελάχιστη επεμβατική χειρουργική, τι γίνεται με τους μύες αυτούς, με τους χειαστούς, με τους συνδέσμους, παραμερίζονται, εκτοπίζονται? Υπάρχουν κάποιες δομές του γόνατος που έτσι κι αλλιώς πρέπει να αφαιρεθούν
για την τοποθέτηση ενός εμφυτεύματος. Ένας ασθενής ο οποίος έχει μια βαριά αρθρίτιδα, είναι αυτονόητο ότι έχει χαλασμένους και τους μηνίσκους, που είναι μαξιλαράκια ενδιάμεσα στα δύο οστά, και τον χόνδρο της άρθρωσης. Έχει χαλάσει, σαν να λέμε, όχι μόνο το μαξιλάρι, το χαλάκι σε ένα σπίτι, έχει χαλάσει και το πάτωμα. Οπότε η ερώτηση, η ερώτηση που κάνουν πολλοί ασθενείς, γιατρέ μου, αφαίρεσες και τους μηνίσκους, εγώ τους θέτω αυτό το παράδειγμα, ότι όταν έχει χαλάσει το πάτωμα στο σπίτι, φυλάτε το χαλάκι που είναι από πάνω, που και αυτό είναι ξεφτισμένο. Προφανώς αφαιρείται και το χαλάκι, αφαιρείται και το πάτωμα και δημιουργούμε ένα νέο υπόστρωμα, ένα νέο πάτωμα πάνω στο οποίο θα λειτουργεί το γόνατο για πολλές δεκαετίες ακόμη. Κάνουμε μια ανακαίνιση στο σπίτι μας, δηλαδή κάνουμε μια ανακαίνιση στο γόνατο, φτιάχνοντας μια καινούργια αρθροπλαστική. Μάλιστα. Όλα αυτά τα αρκτικόλεκτα που έχουμε και ακούμε συχνά από τις χειρουργικές επεμβάσεις, MIS, PSI, θέλω λίγο να τα αποκωδικοποιήσουμε, γιατί για έναν ασθενή ο οποίος έρχεται, πρέπει να είναι πολύ ψαγμένος για να καταλάβει τι λέτε. Πολλές φορές είναι τόσο ψαγμένοι που τα μπερδεύουν, γιατί μας έρχονται με αρκτικόλεκτα που αφορούν το ισχύο και για το γόνατο. Ακριβώς. Δηλαδή λένε, θέλω να κάνω μια επέμβαση άμυσης στο γόνατο, που είναι μια επέμβαση ισχύου. Θα πρέπει οι ασθενείς, είναι σωστό που ενημερώνονται οι ασθενείς, είναι πολύ ενδιαφέρον, έχει πολύ ενδιαφέρον ότι πλέον και οι ασθενείς και οι συγγενείς τους, που είναι νεότεροι άνθρωποι της δικής μας ηλικίας, έρχονται απόλυτα ενημερωμένοι για την επέμβαση την οποία πρόκειται να υποστούν είτε οι ίδιοι είτε οι συγγενείς τους. Και πρέπει να είναι έτσι για να έχουν και στοχευμένες ερωτήσεις για να καλυφθούν απόλυτα σε αυτό που θέλουν να κάνουν. Δεν πρέπει να μπερδευόμαστε με αυτές τις λέξεις. Αυτό που σκοπεύουμε και ο στόχος όλων των χειρουργών που ασχολούνται αποκλειστικά με τη χειρουργική του γόνατος και του ισχύου, με τις αρθροπλαστικές δηλαδή του γόνατος και του ισχύου, θεωρώ ότι είναι αυτονόητο ότι λειτουργούν με μια λογική MIS, δηλαδή ελάχιστη παρεμβατικότητα στους ιστούς, δεν κόβουν τένοντες ιστούς τους οποίους πρέπει να σεβόμαστε, όπως είπαμε προηγουμένως, και χρησιμοποιούν μία από όλες αυτές τις τεχνολογίες που βοηθούν να τοποθετηθεί το εμφύτευμα με ακρίβεια. Λοιπόν, η τοποθέτηση με ακρίβεια, να υπενθυμίσω ότι σύμφωνα με τα σύγχρονα δεδομένα τελευταίας πενταετίας ίσως, είναι ότι η λειτουργία ενός γόνατος πλέον δεν είναι για όλους τους ανθρώπους 90 μοίρες και 7 μοίρες ή 5 μοίρες βλεσότητας. Δεν πρέπει όλοι οι άνθρωποι να έχουν ένα ακριβώς ίδιο πόδι μετά το χειρουργείο προς τον άξονα του. Εδώ λοιπόν δεν έρχεται να στρίβει, η εξατομίκευση. Ακριβώς. Πρέπει το γόνατό μας, το γόνατο του ασθενούς μας, να περνάει από μια συγκεκριμένη μελέτη, κλινική εξέταση, έναν προεγχειρητικό έλεγχο, τόσο με απλές ακτινογραφίες, με ειδικές απλές ακτινογραφίες του γόνατος, με ακτινογραφίες που αφορούν όλο το σκέλος και ίσως και με μια μαγνητική τομογραφία, όποτε αυτό χρειάζεται, δεν απαιτείται πάντοτε αυτό, προκειμένου να κάνουμε έναν σωστό προεγχειρητικό σχεδιασμό. Με οδηγείτε όμως σε ένα άλλο ερώτημα πάνω σε αυτό. Λαμβάνεται υπόψη μόνο η άρθρωση του γόνατος ή πρέπει να γίνει... Άρα λοιπόν πρέπει να ξεκινήσετε από πολύ ψηλά. Ναι, πάντα γίνεται η εξέταση. Περιλαμβάνει την εξέταση του ισχύου, του γόνατος, της ποδοκνημικής και όλου του άξονα συνολικά. Συμπεριφορά λοιπόν όλου του ποδιού, να το πούμε απλά. Όχι μόνο όλου του ποδιού, και όλου του σώματος. Γιατί οι ασθενείς που έχουν μία σκολίωση, που έχουν μία κυρτότητα στη λεκάνη τους, μία πλάγια κλίση στη λεκάνη, αυτό επηρεάζει πάρα πολύ και τη βάδιση και τον τρόπο με τον οποίο στέκεται και λειτουργεί το κάθε γόνατο ξεχωριστά. Τι είναι άτομα πιο σημαντικό επίσης, όμως, γιατρέ, είναι πιο σημαντικό το σκέλος του προεγχειρητικού ελέγχου ή το στάδιο εκείνο στο οποίο πλέον τοποθετούμε το εμφύτευμα? Όλα έχουν το ρόλο τους. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ένα πολύ καλό προεγχειρητικό σχεδιασμό, να έχουμε εξετάσει σωστά τον ασθενή μας προεγχειρητικά, να έχουμε δει αυτές τις πιθανές δυσαναλογίες που μπορεί να έχει το σώμα του, τη διαφορετικότητα που μπορεί να έχει το σώμα του κάθε ασθενούς ξεχωριστά, και να μπορούμε να αναπαράξουμε μετά, κατά τη διάρκεια του χειρουργείου ή δυνατόν και προεγχειρητικά, να είμαστε προετοιμασμένοι ώστε να φτιάξουμε αυτό που πρέπει να γίνει. Μάλιστα. Υπάρχουν πολλοί ασθενείς που έχουν και δεν έχουν ένα φυσιολογικό γόνατο, που έχουν ελλείμματα είτε μετατραυματικά είτε είναι έτσι φτιάγμενο το γόνατό τους. Να έχουν μια μεγάλη αστάθεια στον έσω πλάγιο σύνδεσμο, στον πρόστιο ή στον οπίστιο χιαστό σύνδεσμο,
να έχουν μια διαφορετικότητα ως προς την ανατομία του ίδιου, της κνήμης ή του μυρού, λόγω ενός παλιού κατάγματος. Mm-hmm. Σε εκείνες τις περιπτώσεις θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη αυτή η διαφορετικότητα της ανατομίας και να πρέπει να επισκευάσουμε το γόνατο, να φτιάξουμε μια καινούργια άρθρωση, μια αρθροπλαστική που να λειτουργεί με τα νέα δεδομένα. Όχι με τα δεδομένα που έχει το άλλο γόνατο, το οποίο είναι φυσιολογικό. Συνεπώς, κάθε περίπτωση είναι ατομική, είναι εξατομικευμένη και σωστά. Εκεί ακριβώς έρχεται και το σωστό εμφύτευμα. Το οποίο θέλω να σας ρωτήσω, όταν μιλάμε για εξατομικευμένο εμφύτευμα, αυτό σημαίνει ότι παίρνουμε για παράδειγμα ένα μοντέλο, φτιάχνουμε ένα έγχυμα από το γόνατο αυτό και φτιάχνουμε αντίστοιχα το μοντέλο εκεί που πρέπει να τοποθετήσουμε, ή υπάρχουν πολλά διαφορετικά είδη εμφυτευμάτων, το οποίο κάποιο από αυτά ταιριάζει περισσότερο στην άρθρωση? Υπάρχουν τρία διαφορετικά επίπεδα εξατομίκευσης. Το πρώτο επίπεδο εξατομίκευσης αφορά σε αυτό που μιλήσαμε ήδη μέχρι τώρα. Στο να αναγνωρίσουμε την ανατομία και τη λειτουργία του κάθε ασθενούς ξεχωριστά και γόνατος ξεχωριστά και να προσπαθήσουμε να αναπαράξουμε την συγκεκριμένη ανατομία σωστά. Να φτιάξουμε ένα γόνατο δηλαδή που να ταιριάζει στο σωματότυπο του συγκεκριμένου ασθενούς. Αυτό είναι το πρώτο στάδιο εξατομίκευσης που αφορά τον προεγχειρητικό σχεδιασμό, ο οποίος γίνεται πλέον και ηλεκτρονικά. Δηλαδή, μπορούμε στον υπολογιστή να υπολογίσουμε κάποιες συγκεκριμένες γωνίες, τις οποίες θα πρέπει να τις πετύχουμε μέσα στο χειρουργείο. Γίνεται λοιπόν μια προσομοίωση. Μια προσομοίωση. Το δεύτερο στάδιο είναι η κατασκευή, αν θέλουμε να επιλέξουμε μια τέτοια τεχνική, η κατασκευή εξατομικευμένων οδηγών κοπής που χρησιμοποιούνται, το λεγόμενο PSI. Ναι. Τα οποία χρησιμοποιούνται είναι εργαλεία στην πραγματικότητα και όχι εμφυτεύματα, τα οποία χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια του χειρουργείου και στηρίζονται, ακουμπώνουν πάνω στο μυρό και στην κνήμη, ναι. Στηρίζονται σε αυτόν τον προεγχειρητικό σχεδιασμό και μας βοηθούν, χωρίς να χρησιμοποιήσουμε άλλου τύπου οδηγούς, να κάνουμε την προετοιμασία του χόνδρου και του οστού για να υποδεχθεί το καινούργιο εμφύτευμα. Μάλιστα. Ένα εμφύτευμα το οποίο είναι off the shelf, είναι από το ράφι. Το τρίτο στάδιο εξατομίκευσης είναι να έχουμε εξατομικευμένο εμφύτευμα πλέον. Δηλαδή εμφύτευμα το οποίο είναι χυτευμένο πάνω στην ανατομία του ασθενούς. Έχει γίνει όλη αυτή η προεργασία, δηλαδή και ο προεγχειρητικός σχεδιασμός και τα custom jigs, δηλαδή τα εργαλεία, λοιπόν, τα εξατομικευμένα για τον κάθε ασθενή, αλλά και το ίδιο το εμφύτευμα μοιάζει στην ανατομία του ασθενούς. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να είναι και το είναι ακραίο σενάριο. Το ακραίο σενάριο που χρησιμοποιείται όμως, υπάρχει σε εφαρμογή και σήμερα και στην Ελλάδα. Α, έχουμε λοιπόν τη δυνατότητα, και στην Ελλάδα να κάνουμε και αυτή την τεχνική. Mm-hmm. Αυτά αφορούν τον προεγχειρητικό και τα έτοιμα εργαλεία που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στη διάρκεια του χειρουργείου. Υπάρχουν άλλες τεχνικές που αφορούν τη διαμόρφωση του οστού. Mm-hmm. Εξατομικευμένα πάλι κατά τη διάρκεια του χειρουργείου. Αυτό αφορά τους πλοηγούς, τα παθητικά ρομποτικά μηχανήματα και τους ενεργητικούς ρομποτικούς βραχίωνες. Να πάμε λοιπόν να μπούμε και σε αυτό το σκεπτικό. Ακούμε για μεθόδους οι οποίες άλλοτε ονομάζονται πήξη, άλλοτε ονομάζονται, τέλος πάντων μπορεί και κάποια εταιρεία αντίστοιχα mm-hmm. με το τι επιλέγει να δώσει εκείνη το δικό της όνομα. Ωστόσο, φαίνεται ότι έχουμε πλέον πολλές τεχνικές, κυρίως για την καθοδήγηση του ειδικού σε ό,τι αφορά την τοποθέτηση του εμφυτεύματος. Και θέλω λίγο να μείνουμε σε αυτό το κομμάτι, γιατί φαίνεται ότι έχουμε μια καινούργια εφαρμογή της επαυξημένης πραγματικότητας. Σωστά. Η πραγματικότητα είναι ότι δεν έχουμε εργαλεία τα οποία βοηθούν απλά τον γιατρό, είναι εργαλεία τα οποία βοηθούν τον ασθενή να γίνει καλύτερα. Και να γίνει καλύτερα, να γίνει ένα γόνατο το οποίο θα είναι πραγματικά λειτουργικό, ανώδυνο κυρίως, δεν θα έχει τα προβλήματα του παρελθόντος και θα έχουμε ασθενείς οι οποίοι είναι πραγματικά ευχαριστημένοι μετά την αρθροπλαστική τους. Έχει παρατηρηθεί και έχει διαπιστευτεί ότι η εφαρμογή τέτοιων τεχνικών κατά τη διάρκεια της αρθροπλαστικής του γόνατος έχει οδηγήσει στην πολύ μεγαλύτερη ευχαρίστηση, το καλύτερο αποτέλεσμα ευχαριστημένου ασθενούς σε σχέση με το παρελθόν. Ικανοποίησης. Η ικανοποίηση στο παρελθόν άγγιζε ένα ποσοστό κοντά στο 75-80%. Άρα είχαμε ένα ποσοστό 20-25% ασθενών που ήταν δυσαρεστημένοι για το γόνατό τους. Μεγάλη απόκληση. Παρότι ακτινολογικά είχαν ένα γόνατο το οποίο ήταν άρτια τοποθετημένο. Δηλαδή, αν έβλεπε κανείς μια ακτινογραφία, έβλεπε ότι
δεν είχε μεγάλες αποκλίσεις. Όταν έκανε κάποιο πιο εντελεχή απεικονιστικό έλεγχο με αξονική τομογραφία όμως, βλέπαμε ή με ανάλυση της βάδισης του ασθενούς, κατανοούσαμε ότι αυτό το γόνατο, ενώ ήταν τοποθετημένο σύμφωνα με τους παλιούς κανόνες συγκεκριμένων γωνιών για όλους τους ασθενείς, έδειχνε ότι αυτό αποτύχανε. Γι' αυτό οδηγηθήκαμε στην εξατομίκευση των γωνιών των οποίων θα πρέπει να τοποθετηθεί το κάθε φύτευμα. Και πώς γίνεται λοιπόν αυτό σήμερα, γιατί από τη μία πλευρά οι αισθητήρες για τους οποίους μιλήσαμε, οι οδηγοί μάλλον οι οποίοι τοποθετούνταν στο παρελθόν δεν μπαίνουν πλέον. Έχουμε, τι μέσα διαθέτουμε λοιπόν για αυτό Δεν χρησιμοποιούμε τους μηχανικούς οδηγούς που χρησιμοποιούμε στο παρελθόν. Χρησιμοποιούμε ηλεκτρονικούς οδηγούς, αισθητήρες, γυροσκόπια, ρομποτικούς βραχίονες, trackers, διάφορα. Ακούγεται λίγο επιστημονική fiction, φαντασία. Ναι. Είναι όμως όλα αυτά έχουν έρθει στην εφαρμογή και της ιατρικής. Όπως έχει πρώτο εφαρμόστηκαν για την τεχνολογία τη διαστημική, την τεχνολογία των αυτοκινήτων, έτσι έχει μπει και σε χρήση για, στην λειτουργία της, στη βοήθεια της χειρουργικής πρακτικής. Να το δούμε λίγο πρακτικά όμως για να καταλαβαίνουμε γιατί ακριβώς μιλάμε. Εδώ λοιπόν σε αυτό το βίντεο παρακολουθούμε ότι υπάρχουν κάποια λεγόμενα QR codes, αυτά τα τετραγωνάκια, τα οποία κανείς δεν καταλαβαίνει. Τι είναι, πρέπει να τα σκανάρουμε για να καταλάβουμε λοιπόν τι γίνεται. Σωστά. Εξηγήστε μας λοιπόν αυτό που τι κάνει έχουμε. Πρακτικά το εργαλείο, το όλο, η μαγεία της σύγχρονης τεχνολογίας είναι ότι έχει καταφέρει να συμπυκνώσει πολύπλοκα και ογκώδη εργαλεία σε πολύ μικροσκοπικούς επεξεργαστές πλέον, οι οποίοι έχουν πάρα πολύ μεγάλη δυνατότητα. Ένα τέτοιο εργαλείο είναι τα lenses, τα ηλεκτρονικά γυαλιά, τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κατά τη διάρκεια ενός χειρουργείου και τα οποία να πάρουν διάφορα δεδομένα από τη θέση των διαφόρων ανατομικών σημείων του σώματός μας στο χώρο, να τα επεξεργαστούν και κάθε φορά να μας δίνει επιπροβαλλόμενο πάνω στην εικόνα του χειρουργικού πεδίου ποια είναι η θέση του μυρού, της κνήμης, πώς λειτουργούν στην κίνησή του το γόνατο και πώς πρέπει να τοποθετηθεί το εφύτευμα σωστά ώστε να μην έχει αποκλίσεις μεγαλύτερες του ενός χιλιοστού ή της μίας μοίρας όπως είπαμε προηγουμένως. Για να το πούμε λίγο πιο απλά λοιπόν, φοράτε τα γυαλιά εσείς, στα γυαλιά μέσα εσείς δεν βλέπετε απλά τον ασθενή που εγχειρίζεται εκείνη τη στιγμή. Βλέπετε και αυτό, αλλά βλέπετε και μια άλλη εικόνα. Ακριβώς. Αυτή η εικόνα τι σας δείχνει? Όπως έχουμε σε ένα αυτοκίνητο που υπάρχει ένα monitor που προβάλλει τα δεδομένα για το πού θα πρέπει να στρίψουμε για να βρούμε το σωστό δρόμο. Ναι. Έτσι και με τα γυαλιά αυτά υπάρχει μια πίσω οθόνη που επιπροβάλλει κάποια δεδομένα κατά τη διάρκεια του ισχύου, κατά τη διάρκεια της επέμβασης. Του γόνατος και του ισχύου, γιατί όχι. Και του ισχύου. Ναι, πρόκειται να έρθει και για το ισχύο, γι' αυτό μπήκε συνειρμικά στο. Κάνετε μυαλό. Ένα βήμα πιο μπροστά. Ένα βήμα πιο μπροστά. Ετοιμάζεστε. Επιπροβάλλει λοιπόν αυτή την εικόνα και, ναι. Και εκεί έχουμε διάφορες επιλογές που μπορούμε να τις επιλέξουμε και προφανώς επειδή δεν μπορούμε να ακουμπήσουμε για λόγους αποστήρωσης τα γυαλιά και δεν θέλουμε να μπλέξουμε και άλλους σε αυτή τη διαδικασία, μπορούμε με κάποιες απλές κινήσεις του κεφαλιού, κουνώντας δεξιά-αριστερά το κεφάλι, να οδηγήσουμε τους αισθητήρες αυτούς προς την επιλογή στην οποία θέλουμε να κατευθυνθούμε. Άρα αυτό, για να καταλάβω λοιπόν, ποιο είναι το όφελος το τελικό για τον ασθενή. Εσείς σαν γιατρός δεν κουράζεστε τόσο πολύ ώστε να ψάχνετε να βρείτε από τα μόνιτορ τα δεν πολλαπλά. Δεν αποσπάτε πρώτα απ' όλα η προσοχή του ασθενούς από διαφορετικά μόνιτορ τα οποία μπορεί να βρίσκονται δεξιά, αριστερά, πάνω ή κάτω στην χειρουργική αίθουσα. Το οποίο σημαίνει ότι έχετε πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια και προσοχή στο αποτέλεσμα. Υπάρχει προσοχή, δεν αποσπάτε η προσοχή, δεν χάνονται λεπτά κοιτώντας δεξιά και αριστερά. Είμαστε πάντα επικεντρωμένοι στο συγκεκριμένο σημείο και το βασικότερο είναι ότι επειδή έχουμε εργαλεία τα οποία είναι λιγότερο ογκώδη, είναι όλα αυτά που φαίνονται στο βίντεο. Να τα βλέπουμε λίγο για να τα εξηγούμε κιόλας. Μικροσκοπικά εργαλεία. Εξηγήστε μας, τι βλέπουμε εδώ. Εδώ είναι μία εικόνα που βλέπουμε μέσα από τα γυαλιά μας. Αυτό λοιπόν βλέπετε εσείς όταν έχετε ξεκινήσει την επέμβαση. Ακριβώς. Βλέπουμε το γόνατο, το οποίο το έχουμε ανοίξει, το έχουμε παρασκευάσει χειρουργικά. Βλέπουμε τους οδηγούς τους οποίους τοποθετούμε κατά τη διάρκεια του χειρουργείου και μέσα από τα γυαλιά επιπροβάλλονται αυτές οι λεπτομέρειες που μας δείχνουν τον άξονα, γωνίες δηλαδή, που αφορούν την κάμψη, την έκταση του ισχύου, το πόσο στρέφει η κνήμη ή ο μυρός προς τα μέσα ή προς τα έξω και κατά πόσο στρέφει δεξιά ή αριστερά.
Με βάση τον προεγχειρητικό σχεδιασμό έχουμε επιλέξει κάποιες συγκεκριμένες τιμές και έτσι με τη χρήση αυτού του εργαλείου μπορούμε να επιτύχουμε τις τιμές οποίες έχουμε προεπιλέξει προεγχειρητικά. Έρχεστε λοιπόν και επιβεβαιώνετε με αυτόν τον τρόπο. Ακριβώς. Την δουλειά που έχει γίνει νωρίτερα, πριν καν μπείτε στο χειρουργείο, ώστε να πετύχετε το καλύτερο δυνατό και ακριβές αποτέλεσμα. Σωστά. Ακριβώς. Αυτό γίνεται τάχιστα, δηλαδή η όλη διαδικασία της χρήσης των συγκεκριμένων γυαλιών δεν διαρκεί πάνω από 15 λεπτά. Μισό λεπτάκι. 15 λεπτά για ποιο πράγμα, για να γίνει η ολοκληρωτική τοποθέτηση του εμφυτεύματος. Η ολοκληρωτική τοποθέτηση του εμφυτεύματος διαρκεί περίπου μισή ώρα με 45 λεπτά. Ναι. Η όλη διαδικασία για το πώς θα τοποθετηθεί το εμφύτευμα διαρκεί 15 λεπτά. Συνολικά λοιπόν από 45 λεπτά έως μία ώρα στο σύνολο για την ολική αποκατάσταση. Λιγότερο από μία ώρα η ολική αποκατάσταση. Ναι. Η χρήση των συγκεκριμένων γυαλιών, η εφαρμογή τους δηλαδή και η χρήση του μηχανήματος. Έχει μια διάρκεια που είναι γύρω στα 15 λεπτά. Ξέρετε κάτι, θέλω λίγο να επιμείνω, γιατί οι ασθενείς, οι οποίοι ακούνε τόσα πολλά πράγματα, ναι, μπορούν να αναρωτηθούν. Μου λένε, λέει, για ρομποτικά, μου λένε για επαυξημένη πραγματικότητα, μου λένε για οδηγούς ή για συστήματα υποβοηθούμενα με υπολογιστή. Εγώ πώς ξέρω και τι όφελος τελικά θα έχω από όλα αυτά, γιατί θα πρέπει να ακούσω έναν γιατρό που σήμερα μου λέει αυτό και μπορεί να πάω σε κάποιον άλλο συνάδελφο και να μου προτείνει κάτι άλλο. Πρώτα απ' όλα η τεχνολογία μας εξελίσσεται. Αυτό που σήμερα λέμε ότι είναι το άριστο, την επόμενη μέρα είναι καλό, που είναι πολύ καλό. Mm-hmm. Μετά από μία πενταετία μπορεί να είναι παροχημένο. Όπως το ίδιο γίνεται με τα τηλέφωνά μας, με τις τηλεοράσεις μας, με τα αυτοκίνητά μας. Mm-hmm. Και έτσι και όλη η τεχνολογία η οποία μπορεί να έχει εφαρμογή στην ιατρική έχει το ίδιο ακριβώς, μπορεί να έχει το ίδιο ακριβώς αντίκτυπο. Δηλαδή εδώ, έχουμε, λοιπόν, είναι μία νέα τεχνολογία. Ναι. Η οποία είναι ιδιαίτερα συμπυκνωμένη με επεξεργαστές οι οποίοι είναι πολύ μικρού μεγέθους και μπορούν να έχουν πάρα πολύ υψηλές δυνατότητες. Μας λύνουν τα χέρια με την έννοια ότι δεν έχουμε πλέον ογκώδη εργαλεία τα οποία φοβόμαστε να τα ακουμπήσουμε για να μην ξεαποστηρωθούμε στη διάρκεια του χειρουργείου. Mm. Παρεμβάλλονται στο οπτικό μας πεδίο, θα πρέπει να δημιουργήσουμε χώρο για να λειτουργήσουν, όπως συμβαίνει με μεγάλους ρομποτικούς βραχίονες. Έχουν πολύ μεγάλη ακρίβεια σε σχέση με παλαιότερα συστήματα πλοήγησης, παθητικής πλοήγησης, που ήταν η αρχή της όλης αυτής διαδικασίας, της ηλεκτρονικής επεξεργασίας κατά τη διάρκεια του χειρουργείου και έχουν επιπλέον το όφελος ότι δεν χρειάζεται να φεύγει η προσοχή μας δεξιά-αριστερά σε άλλες οθόνες κατά τη διάρκεια του χειρουργείου. Δηλαδή, παλιά χειρουργούσαμε βλέποντας μία οθόνη δεξιά και έπρεπε να βλέπουμε πώς τοποθετούμε ένα εμφύτευμα ή ένα εργαλείο εκτός πεδίου. Τώρα έχουμε όλα αυτά προβαλλόμενα μέσα στο χειρουργικό μας πεδίο, εκεί που πρέπει να βλέπει ο ασθενής, να βλέπει ο γιατρός. Φορά τα γυαλιά αυτά τα οποία ακριβώς, βλέπουμε στην γιατί όλα εικόνα. Αυτά τα βλέπουμε πάνω σε μια εικόνα. Επομένως, γυαλιά βλέπετε μπροστά. Πάμε λίγο να το δούμε αυτό, να καταλάβουμε, ναι, ακριβώς τι γίνεται. Εδώ η συνάδελφό σας φοράει ένα ζευγάρι γυαλιά. Ναι. Και στο αριστερό σκέλος υπάρχει ένα φακός, υπάρχει μια κάμερα. Ένας ηλεκτρονικός φακός, μια, ναι, κάμερα, η οποία επικοινωνεί με τα trackers, με αυτά τα τετραγωνάκια τους που είδατε, ναι, τα QR codes που είδατε νωρίτερα. Αυτά δίνουν τη θέση που έχει αυτό το QR code στο χώρο. Μάλιστα. Δηλαδή αυτό το τετράγωνο. Ναι. Ανάλογα με το πώς είναι τοποθετημένο στο χώρο, το αντιλαμβάνεται η κάμερα και ξέρει ανά πάσα στιγμή σε πόσα εκατοστά και σε τι γωνία βρίσκεται από τον φακό. Εδώ λοιπόν αποκλείεται ένα ενδεχόμενο λάθος, παρά μόνο αν είναι κάτι που ίσως φταίξει, να πούμε έτσι, άνθρωποι. Λάθος όσον αφορά την τοποθέτηση των μηχανημάτων ή του εργαλείου δεν μπορεί να υπάρξει, παρά μόνο αν εμείς του δώσουμε λαθασμένα στοιχεία. Μάλιστα, καλά. Το μηχάνημα τους ή άλλους κάνει το αυτό που του λέει ο γιατρός. Το μηχάνημα κάνει έναν υπολογισμό. Υπολογίζει ανά πάσα στιγμή που βρίσκονται 4 διαφορετικά trackers στο χώρο. Κάνει τους υπολογισμούς και μας δίνει τα δεδομένα, μας δίνει τα νούμερα. Αν ο γιατρός δεν είναι σε θέση να βάζει σωστά τα trackers πάνω στον ασθενή, αυτό είναι ένα άλλο πράγμα. Και εδώ, εισέρχεται ο ρόλος του γιατρού, γιατί πάντα όποια ρομποτική τεχνολογία μέχρι στιγμής, γιατί υπάρχουν ίσως στο μέλλον υπάρχουν ρομπότ τα οποία να χειρουργούν μόνα τους. Αλλά προς το παρόν ο ρόλος και η γνώση, η εμπειρία και το feeling που έχει ο ασθενής
με το αποτέλεσμα, την κίνηση, τη λειτουργικότητα και την ευχαίρεια με την οποία λειτουργεί και δουλεύει ένα γόνατο μετά την τοποθέτηση του εμφυτεύματος, την έχει μόνο ο χειρουργός. Δεν μπορεί να την έχει το μηχάνημα. Ο ανθρώπινος λοιπόν παράγοντας, ο εξειδικευμένος χειρουργός και η εμπειρία του, σωστά, καθορίζει τελικά και το αποτέλεσμα σε συνδυασμό με την επιστήμη και την τεχνολογία. Ακριβώς. Μάλιστα. Μιλήσατε λοιπόν για ορισμένους αισθητήρες, οι οποίοι μπορεί να είναι μεν μικροί σε μέγεθος, δεν πάβει όμως να είναι αναγκαίο να τοποθετηθούν στο γόνατο, στην άρθρωση αυτή. Εκεί, στο σημείο αυτό δηλαδή, έχουμε πλέον τραύμα, έχουμε πλέον ανάγκη να δημιουργηθούν οπές καινούργιες, πώς τοποθετείτε? Όχι, σε αντίθεση με τα παλιά ρομποτικά εργαλεία και ρομποτικά μηχανήματα. Μπορούμε παρακαλώ να βλέπουμε και την εικόνα. Που είχαν την ανάγκη η τοποθέτηση αυτών των αισθητήρων ή των trackers να γίνει με νέες οπές, εκτός της αρχικής χειρουργικής τομής. Το συγκεκριμένο εργαλείο χρησιμοποιεί όλα αυτά τα μικρά μικροσκοπικά εργαλεία που πρέπει να τοποθετηθούν πάνω στο μυρό ή στην κνήμη, γίνονται διά της χειρουργικής τομής. Άρα δεν χρειάζεται να γίνουν επιπλέον τομές. Ναι. Σε εκείνο το σημείο, ακριβώς, έχουμε με μία τομή και τοποθέτηση αλλά και αντικατάσταση. Ακριβώς. Όλα αυτά για να τοποθετηθούν, στο σύνολο μας είπατε ότι κάνει περίπου από 45 λεπτά έως μία ώρα το σύνολο της επέμβασης. Το σύνολο της επέμβασης, ακριβώς. Μπορεί να γίνει πλέον ταυτόχρονα. Αυτό είναι επίσης ένα πλεονέκτημα σε σύγκριση με τα πολύ μεγάλα ογκώδη ρομποτικά μηχανήματα, τα οποία τεκμηριωμένα είχαν αυξήσει το χειρουργικό χρόνο κατά 15 με 20 μισή ώρα σε σχέση με ένα συμβατικό χειρουργείο. Αυτός ο κίνδυνος όμως δημιουργεί και άλλα προβλήματα στον ασθενή. Δημιουργεί ένα κίνδυνο έκθεσης πρώτα απ' όλα σε μικρόβια για λίγο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και για όσους χειρουργούς χρησιμοποιούν ακόμα ίσχυμο περίδεση, δηλαδή μια τοποθέτηση ενός ειδικού υλικού που σταματάει την κυκλοφορία του αίματος. Θρομβώσεις ενδεχομένως. Μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο θρομβώσεων, γιατί έχουμε μεγαλύτερη διάρκεια που σταματάμε την κυκλοφορία του αίματος. Με αυτό το εργαλείο, με αυτό το μηχάνημα που είναι τάχιστο, είναι πάρα πολύ γρήγορο στην εφαρμογή του, έχουμε τη δυνατότητα να μειώσουμε κατά πολύ το χειρουργικό χρόνο, να πλησιάσουμε και να μειώσουμε και το χειρουργικό χρόνο που θα χρησιμοποιούσαμε τα συμβατικά εργαλεία, να το κάνουμε ταχύτερα δηλαδή, και να το κάνουμε με την ίδια ακρίβεια. Μάλιστα. Άρα λοιπόν νομίζω ότι το πλεονέκτημα μόνο του χρόνου ίσως είναι και ένα από τα βασικότερα μεταξύ των άλλων. Τώρα, από εκεί και πέρα όμως, θέλω να σας ρωτήσω. Τοποθετούμε λοιπόν αυτό το σύστημα στο ένα πόδι. Mm-hmm. Μπορούμε στο ίδιο χειρουργείο να φτιάξουμε και το άλλο γόνατο, δηλαδή δύο ταυτόχρονες επεμβάσεις? Βεβαίως, ήδη το έχουμε εφαρμόσει στην κλινική μας σε ασθενείς που χρειάστηκαν να κάνουν ταυτόχρονο χειρουργείο και στα δύο γόνατα. Δεν χρησιμοποιούμε τα ίδια trackers για το δεξί και το αριστερό γόνατο. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ένα δεύτερο σύστημα, να ανοίξουμε ένα δεύτερο σύστημα όπου θα επανακαλυμπράρουμε το μηχάνημα, τον όλο. Τους αισθητήρες. Τους όλους τους αισθητήρες, στα νέα δεδομένα, στα δεδομένα του σχεδιασμού που έχουμε κάνει για το άλλο γόνατο. Κάθε γόνατο δηλαδή έχει το δικό του σχεδιασμό. Είναι καλυμπραρισμένο για το δικό του γόνατο. Έχουμε προεπιλέξει τις γωνίες. Εδώ και η εξατομίκευση. Εδώ αφορά και την εξατομίκευση, ναι. Άρα, δύο λοιπόν γόνατα. Αν υποθέσουμε σωστά ότι είναι από 45 λεπτά χοντρικά το κάθε γόνατο, στα 90 λεπτά λοιπόν έχει τελειώσει το χειρουργείο. Σωστά, με ένα ενδιάμεσο διάλειμμα όπου παίρνουμε κάποιους δείκτες από το αίμα του ασθενούς για να δούμε αν μπορούμε να προχωρήσουμε στο επόμενο χειρουργείο. Όταν κάνουμε ταυτόχρονα και τα δύο χειρουργεία, ξεκινούμε πάντα με το γόνατο το οποίο πονάει περισσότερο. Αν δεν υπάρχει τέτοια επιλογή, επιλέγουμε εμείς ποιο θα είναι αυτό. Κάνουμε μια ενδιάμεση μέτρηση κάποιων παραγόντων στο αίμα. Κάνουμε μια εκτίμηση καρδιολογική του ασθενούς, η οποία γίνεται από τον αναισιολόγο της αίθουσας. Και προχωρούμε μετά στο επόμενο γόνατο. Έχω πολλά να σας ρωτήσω. Θα τρέξω λιγάκι. Η μονοδιαμερισματική, δηλαδή η μερική αποκατάσταση του γόνατος, με αυτό το σύστημα μπορεί να εφαρμοστεί? Μέχρι στιγμής είναι στη διαδικασία της εφαρμογής, της δημιουργίας δηλαδή του αντίστοιχου πρωτοκόλλου, αλλά είναι πάρα πολύ κοντά στην εφαρμογή του. Είναι πάρα πολύ εύκολο να μετατραπεί το συγκεκριμένο software για την μονοδιαμερισματική, μάλιστα, όπως και για το ισχύο. Mm-hmm. Είναι όλα αυτά σε μια διαδικασία εξέλιξης και μελέτης. Να πούμε ότι αυτό το μηχάνημα είναι ένα μηχάνημα το οποίο έχει βγει στην αγορά τον τελευταίο μήνα παγκοσμίως.
χρησιμοποιείται ήδη σε 10 χώρες και έχουμε τη μεγάλη χαρά να είμαστε οι πρώτοι, να είμαστε οι πρώτοι που το χρησιμοποιήσαμε στο νοσοκομείο μας και στην κλινική μας στην Ελλάδα και το έχουμε εφαρμόσει ήδη σε ένα πολύ μεγάλο αριθμό περιστατικών με πολύ μεγάλη επιτυχία. Είναι δεσμευτικό όμως αυτό το μηχάνημα να βρίσκεται σε ένα συγκεκριμένο χώρο ή μπορεί να μεταφερθεί για παράδειγμα και αλλού με τις ανάλογες προϋποθέσεις που πρέπει να έχει ένας χώρος χειρουργείου? Ακριβώς αυτό είναι αυτό που λέμε, ότι έχουμε γυαλιά. Τα γυαλιά μπορούμε να τα βάλουμε παντού. Να τα βάλουμε στο αυτοκίνητο και να τα μεταφέρουμε όπου θέλουμε. Δεν είναι δεσμευτική η χρήση του εργαλείου σε ένα μόνο χειρουργικό χώρο. Μπορείτε να φύγετε, για παράδειγμα, να πάτε από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη. Μπορούμε να πάμε στη Θεσσαλονίκη και να έχουμε το ίδιο εργαλείο. Ή να μεταπηδήσουμε από ένα νοσοκομείο στην Αθήνα σε κάποιο άλλο νοσοκομείο ή στη Θεσσαλονίκη ή σε μια ξένη χώρα, αν χρειαστεί, και να γίνει το χειρουργείο με αυτό το μηχάνημα. Εξυπηρετεί βέβαια και τον ασθενή όμως. Έχει γιατί... κάποιες διαστάσεις που είναι 10 επί 15 το case για την ηθίκη για τα γυαλιά. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν σημαίνει πολλά για τον ασθενή, ο οποίος σε μια περίοδο οικονομικής δυσπλαγίας δεν είναι εύκολο ούτε να έρθει στην Αθήνα για να μείνει εδώ, ενδεχομένως να επιλέξει και μια άλλη περιοχή. Αυτό το μπορεί συζητάμε. Μπορεί να εξυπηρετηθεί όπου θέλουμε. Μάλιστα. Έχουμε τη δυνατότητα αναθεώρησης με αυτό το σύστημα σε ένα γόνατο το οποίο είτε έχει παρέλθει ο χρόνος ζωής των εμφυτευμάτων ή κάτι δεν έχει γίνει σωστά σε μια άλλη αρχική. Αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το εργαλείο, εννοείται σε περίπτωση αναθεωρήσεων. Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε, γιατί αυτό το εργαλείο μας δίνει τους άξονες και τα μεγέθη κοπής, δηλαδή το πόσο οστό θα χρειαστεί να αφαιρεθεί για να γίνει αρτιότερα η μία νέα επέμβαση. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί ήδη με τα υπάρχοντα εργαλεία. Μάλιστα. Πάμε λίγο να δούμε όμως και τα πλεονεκτήματα των τεχνικών, των ελάχιστης επεμβατικότητας τεχνικών, αλλά και της επαυξημένης πραγματικότητας. Να τα δούμε λοιπόν αναλυτικά. Βεβαίως. Μικρότερη τομή. Είναι σαφώς μικρότερη τομή, χωρίς την αναγκαιότητα έξτρα οπών για την τοποθέτηση εξωτερικών οδηγών, όπως γινόταν στο παρελθόν. Μπορούμε να μειώσουμε σημαντικά. Άρα, έχουμε και μειωμένη απώλεια αίματος στην περίπτωση αυτή. Μειωμένο τραυματισμό όλων των ιστών, όλων των μαλακών μορίων και σαφώς και μειωμένη απώλεια και αίματος. Και ελαχιστοποίηση πόνου. Πρακτικά, βέβαια, να πούμε ότι με τις σύγχρονες τεχνικές χειρουργικής, MIS, δηλαδή πέρα από αυτό το εργαλείο, δεν έχουμε μεταγγίσει ποτέ ασθενή μας τα τελευταία 9-10 χρόνια που κάνουμε την πρακτική μου στην Ελλάδα. Δεν χρειάστηκε ποτέ να μεταγγιστεί ασθενής, ακόμα και ασθενείς που ξεκινούν από ένα χαμηλό αιματοκρίτη, 35-34. Δεν χρειάζεται να μεταγγιστούν, γιατί οι απώλειες είναι ελάχιστος ως μηδαμινές. Άμεση κινητοποίηση. Όταν λοιπόν κανείς υποβληθεί σε μια τέτοια επεμβατική, ατραυματική τουλάχιστον, αν μπορεί να χαρακτηριστεί έτσι, πόσο γρήγορα σηκώνεται κανείς και μπορεί πλέον να επανέλθει στην καθημερινότητά του? Ναι. Το πρωτόκολλο αποκατάσταση στην κλινική μας αφορά όλους τους ασθενείς, είναι ότι οι ασθενείς που χειρουργούνται το πρωί, το απόγευμα κατεβαίνουν στο φυσικοθεραπευτήριο του νοσοκομείου μας, κάνουν την πρώτη φυσικοθεραπεία με ένα μηχάνημα CPM, ένα μηχάνημα που κινητοποιεί το γόνατο και θέτει το γόνατο σε μια τροχιά από πλήρη έκταση μέχρι τουλάχιστον 90 μοίρες κάμψης, και ταυτόχρονα ο ασθενής κινητοποιείται με τη βοήθεια βακτηριών IP, περιπατήρα δηλαδή, το ίδιο απόγευμα. Ο ασθενής εξέρχεται του νοσοκομείου την επόμενη μέρα το πρωί. Έχουμε μια ημερήσια δηλαδή νοσηλεία σε όλους τους ασθενείς μας που νοσηλεύονται για αρθροπλαστική ή μονοδιαμερισματική ή ολική αρθροπλαστική του γόνατος. Και η καθημερινότητά του όμως πότε είναι? Το εντυπωσιακό είναι ότι επειδή είμαστε πλέον, η τεχνική έχει γίνει τελείως ατραυματική και μη αιμορραγική, έχουμε σταματήσει πλέον τη χρήση όλων των σωληνίσκων, παροχετεύσεων, των διαδικασιών που χρησιμοποιούμε κατά τη διάρκεια του που χρησιμοποιούσαν παλιότερα κατά τη διάρκεια του χειρουργείου. Και είναι εντυπωσιακό να βλέπουμε ασθενείς που πριν από 10 χρόνια είχαν χειρουργηθεί με άλλες μεθόδους, να χειρουργούνται τώρα και να νιώθουν πραγματικά μια εντελώς διαφορετική εμπειρία χειρουργείου. Δηλαδή να μην πονάνε καθόλου, να έχουν την πρώτη νύχτα να μπορούν να κοιμηθούν, να μπορούν να βάλουν, να τοποθετούν το γόνατό τους όπως και να μεταχειρίζουν το γόνατό τους όπως αυτοί θέλουν και να κινητοποιούνται από το ίδιο απόγευμα. Ο ασθενής λοιπόν, βγαίνοντας από το νοσοκομείο και μετά την επέμβαση, τι βλέπει στο πόδι του, τι ακριβώς είναι αυτό που μαρτυρά την αλλαγή της άρθρωσης? Βλέπει μία τομή η οποία δεν έχει εξωτερικά ράματα. Είναι μία ενδοδερμική σειραφή. Έχει γίνει λοιπόν και πλαστική εν μέρη. Γίνεται πλαστική σειραφή για δύο λόγους. Πέρα από το κοσμητικό επίπεδο,
το οποίο είναι το ελάχιστο, το λιγότερο. Ίσως για κάποιες γυναίκες ενδιαφέρει περισσότερο, αλλά είναι το λιγότερο. Το σημαντικότερο είναι ότι αδιαβροχοποιεί περισσότερο το τραύμα. Το τραύμα καλύπτεται και με μια ειδική κόλλα δέρματος, η οποία αδιαβροχοποιεί επιπλέον το τραύμα, και έτσι δεν υπάρχει κίνδυνος από τον έξω περιβάλλοντα χώρο να μπει κάποιο ακριβώς μικρόβιο εσωτερικά. Μάλιστα. Έτσι ο ασθενής από το πρώτο βράδυ μπορεί να πάει στο σπίτι του, να κάνει το μπάνιο του, να κάνει ένα ντους, να λειτουργεί σαν κανονικός άνθρωπος και να μην αισθάνεται άρρωστος, να σηκώνεται, να περπατάει, να φτιάξει το πρωινό του, να βγει στο μπαλκόνι του. Να ζήσει πλέον σαν άνθρωπος, γιατρέ. Να ζήσει σαν άνθρωπος και όχι σαν άρρωστος. Γιατρέ, σας ευχαριστώ πολύ για αυτήν την διεξοδική περιγραφή αυτών των νέων τεχνικών, γιατί μας κάνουν να κατανοούμε καλύτερα τα προβλήματά μας, αλλά και βέβαια να δούμε λύσεις για τα προβλήματα αυτά. Εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία να προβάλλουμε τις νέες τεχνολογίες, όπου πραγματικά δεν μπορεί να καταλάβει κανείς πόσο μεγάλη δουλειά έχει γίνει. Μόνο κάποιος που ασχολείται και εργαστηριακά με αυτό το κομμάτι μπορεί να συνειδητοποιήσει πόσο όγκο δουλειάς έχει πίσω όλη αυτή η ενέργεια. Γιατί λέμε, εντάξει, κάνουμε ένα χειρουργείο με κάποια γυαλιά ή με ένα βραχείο, ένα ρομποτικό. Χρειάζεται πάρα πολύ έρευνα, πάρα πολύ μελέτη, πολλές χιλιάδες εργατοώρες. Πάντως το κέρδος είναι για τον ασθενή. Και όλα έχουν ένα κέρδος, όχι τον γιατρό που θα διαφημίσει το, ή θα προτείνει ή θα του κάνει ευκολότερη τη ζωή στο χειρουργείο. Το σημαντικότερο είναι ότι ο ασθενής αντιλαμβάνεται, είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως, την πολύ μεγάλη εξέλιξη της τεχνολογίας την αντιλαμβάνεται γρήγορα στο γόνατό του, το οποίο είναι Μάλιστα. πιο καλά ευθυγραμμισμένο, απόλυτα λειτουργικό και ανώδυνο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ εγώ. Η επαυξημένη πραγματικότητα μπορεί να αποτελέσει ένα αναντικατάστατο εργαλείο στα χέρια ενός εξειδικευμένου χειρουργού ορθοπαιδικού, ώστε να πετύχει με απόλυτη ακρίβεια την τοποθέτηση των ενθεμάτων της άθρωσης του γόνατος. Ακόμη και η παραμικρή απόκληση μπορεί να έχει σημαντικές συνέπειες στο μέλλον για τον ασθενή, οδηγώντας ακόμη και στην πρόωρη φθορά της νέας άθρωσης. Ευχαριστούμε πολύ που μείνατε κοντά μας.